Το σχέδιό της για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής από κολοσσούς υψηλής τεχνολογίας παρουσίασε η γαλλική κυβέρνηση. Μετά τη διαφωνία που προέκυψε στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του θέματος, η Γαλλία αποφάσισε να προχωρήσει μονομερώς στην επιβολή προσωρινής φορολογίας. Έχουμε την υποστήριξη περισσότερων από 20 χώρες μέλη για μια απλή και αποτελεσματική λύση. Ένα φόρο της τάξης του 3% επί του κύκλου εργασιών των μεγαλύτερων εταιριών ψηφιακής τεχνολογίας, τόνισε ο Μπρούνο Λε Μέρ. Κανείς δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι οι μεγαλύτερες digital εταιρείες του κόσμου πληρώνουν 14% φόρους λιγότερο από άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες και όχι μόνο. Αυτοί που υποστηρίζουν ότι η Γαλλία θα είναι απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο. Θέλω να σας υπενθυμίσω κάτι, ότι 23 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εφαρμόσουν το μέτρο, όπως η Αυστραλία και η Ινδία. Και αυτοί εκπροσωπούν ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών. Το σχέδιο της Κομισιόν προβλέπει ότι οι εν λόγω εταιρείες θα φορολογούνται στη χώρα στην οποία είτε έχουν έσοδα άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, είτε έχουν πάνω από 100.000 χρήστες σε ένα οικονομικό έτος, είτε έχουν συνάψει περισσότερα από 3.000 συμβόλαια για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις στη διάρκεια ενός έτους. Παράλληλα, η Κομισιόν προβλέπει την επιβολή μεταβατικού φόρου που θα εμποδίσει τις εθνικές αρχές να λάβουν μονομερή μέτρα, προκαλώντας στρεβλώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά μέχρι ότου εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες.